Δεκάδες είναι τα παράπονα και οι καταγγελίες που φθάνουν στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου από ταλαιπωρημένους ασθενείς, με την οργάνωση να κάνει λόγο για ηλικιακό ρατσισμό στον τομέα της υγείας. Παράπονα που μόνο προβληματισμό προκαλούν για την περίθαλψη που δέχονται οι ηλικιωμένοι της χώρας μας στα νοσηλευτήρια εντός και εκτός ΓΕΣΥ. Για τον μήνα Ιανουαρίο έχουμε δεχτεί αρκετά και πάλι παράπονα, καταγγελίες, αναφορές από ασθενείς μας. Μας ανησυχήσε ιδιαίτερα ο ηλικιακός αυτός ρατσισμός που βλέπουμε στον τομέα της υγείας, αλλά και συμπεριφορές και γιατρών και νοσηλευτών. Πολλά από τα παράπονα που έλαβε η ΟΣΑΚΑ αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το προσωπικό των νοσηλευτηρίων τους ασθενείς. Όπως δηλώνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, αρκετοί είναι οι ασθενείς που βρίσκουν κλειστές πόρτες στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, τα οποία αρνούνται να περιθάλψουν περιστατικά ηλικιωμένων. Αυτό το οποίο μας έχει ανησυχεί ιδιαίτερα είναι μια καταγγελία από έναν άτομο τρίτης ηλικίας, ο οποίος είχε έναν περιστατικό έκτακτο που πήγαινε στην επαρχία του στο νοσοκομείο και του είπαν ότι δεν υπάρχει σχετική ειδικότητα και πήγε μετά σε δεύτερο νοσηλευτήριο ιδιωτικών του ΓΕΣΥ και πάλι του έχουν πει ότι δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη και τελικά παρατεύθηκε στο κρατικό τομέα, όπου και εκεί ανέμενε για αρκετές ώρες. Ανησυχία στην οργάνωση των ασθενών προκαλούν και οι καταγγελίες για τους προσωπικούς γιατρούς και την τηλεφωνική διάγνωση. Συντάζουν από τα τηλέφωνα, θέλετε, τηλεφωνικά παρά στα ιατρία τους. Είναι μια πρακτική η οποία επίσης είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να σταματήσει και να πολεμήσουμε. Όλες οι καταγγελίες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΣΑΚ, μεταφέρονται αυτόματα και είναι εις γνώση όλων των αρμόδιων θεσμών, μεταξύ αυτών και το Υπουργείο Υγείας. Πρέπει να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε όλοι οι ασθενείς, ανεξαρτήτως ηλικίας αλλά και νοσηρότητας, να έχουν πρόσβαση ισότιμα σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.